Με τις τελευταίες βροχές την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα στο χωριό εδώ στην Λυκόσουρα, όπως βλέπετε εδώ πίσω μου. Πολλά προβλήματα στο χωριό Βάστα και στις κάτω καριές. Θεωρώ ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα, γιατί το χωριό είναι αποκλεισμένο και η διέλευση γίνεται από ένα δρόμο, χωματόδρομο, με πολλά προβλήματα κι αυτός. Έχει κλείσει ο δρόμος. Ναι, ναι. Και τι χρειάζεται εδώ, να κοπούν δέντρα, τι ακριβώς, να μαζευτούν οι πέτρες? Δέντρα τα οποία, όπως βλέπετε, είναι έτοιμα να πέσουν. Πρέπει να φύγει ένα σόγκος χώματος οπωσδήποτε. Και η μηχανική ξέρουν περισσότερα για αυτό το... Ήταν πολύ ισχυρή η κακοκαιρία, η καταιγίδα. Η Παρασκευή, νομίζω, ήταν η βροχή δυνατή. Παρασκευή και Σάββατο. Είχαν ξανασημειωθεί ζημιές εδώ στην περιοχή? Ήταν έτσι προβληματική περιοχή ή όχι? Μέχρι στιγμής δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα. Ήταν δηλαδή το μέγεθος της κακοκαιρίας. Με τις δημιουργήθηκε αυτό που βλέπετε. Σήμερα μαζί με τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη Βλασόγεννη και με τεχνικούς του Δήμου και της Περιφέρειας βρεθήκαμε εδώ στην περιοχή του, γύρω από το Λύκειο Όρο ουσιαστικά. Οι βροχές ήταν πάρα πολύ έντονες τις τελευταίες μέρες, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στα χωριά τα οποία είναι κοντά στις κορφές του Λυκαίου, όπως είναι η Λυκόσουρα, όπως είναι το Βάστα, η Ίσαρη, οι κάτω καριές, και άλλα σημεία εδώ γύρω εντοπίσαμε. Εδώ, ειδικά στην Λυκόσουρα, υπάρχει το πιο έντονο πρόβλημα, γιατί έχει κλείσει εδώ επαρχιακός δρόμος. Το χωριό πλέον είναι αποκλεισμένο, εάν εξαιρέσουμε έναν χωματόδρομο που είναι μια παράκαμψη πάνω από το χωριό, που περνάνε προσωρινά οι κάτοικοι. Αλλά επειδή ακόμα προβλέπονται αρκετές βροχές και πρέπει το φαινόμενο θα συνεχιστεί, πρέπει άμεσα να επέμβουμε, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Εδώ, χοντρικά, τεχνικά, αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να φύγουν πρώτα τα δέντρα. Βλέπετε πάνω ένα δέντρο μεγάλο, το οποίο έχει φύγει από τη θέση του και έχει μετατοπιστεί, και άλλα μικρότερα. Αλλά πρέπει να φύγουν και αρκετές μεγάλες ποσότητες χώματος, να μεταφερθούν από εδώ, να πάνε αλλού, και να γίνει πατάρι και να γίνει και ένα τσιμέντο στα πλάγια, ώστε να εμποδίζει τα χώματα να πέφτουν στον δρόμο. Αυτό θα κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ κοντά, να εντοπίζουμε τα προβλήματα από κοντά και να δίνουμε άμεση λύση. Η κακοκαιρία έπληξε αυτή την περιοχή, η τελευταία κυρίως κακοκαιρία. Και γι' αυτό, και γι' αυτό είχαμε και τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ιχαλίας, γιατί τα πιο πολλά νερά πήγαν εκεί, κατεβαίνοντας από το Λύκειο Όρος. Κυρίως εδώ έπεσαν οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού και έκαναν να δημιουργήσουν τα προβλήματα αυτά. Εδώ στη Λυκόσουρα, επειδή ακριβώς είπαμε είναι και ο κεντρικός δρόμος του χωριού, φαντάζομαι θα παρέμβετε άμεσα. Άμεσα, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα από κοντά, για να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να κοιτάξουμε να δώσουμε την πιο γρήγορη και αποτελεσματική λύση. Ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για την άμεση ανταπόκριση. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πριν από χρόνια, με ενέργεια συνδέεται με το Βάκρινο. Είχαμε ρίξει μεγάλα πέτρα και είχε ρίξει και δύο μπετονιέρες μπετό. Εδώ, όλο αυτό το κομμάτι. Φέρνω τα μπετά, ακόμα είναι. Αλλιώ το πρόβλημα είναι το πίσω εδώ, ακριβώ εδώ αυτό, στροφή αυτή. Τι γίνεται όμω, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι τα πλατάνια στη μέση. Μέχρι και εδώ. Μέχρι και κάμου είναι φτιαγμένο ένα κτίριο. Δεν ξέρω πώ τα λέτε εσεί τώρα αυτά τα. Ζαζανέτια. Μέχρι εκεί. Αυτό το κτίριο πρέπει να προστατευτεί να βγει μέχρι πάνω ψηλά. Αδίποτε. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι. Όταν είσαι ψηλά, μέχρι πού? Εκτό του δηλαδή να πιάσουμε το ποτάμι να μην έχει τίποτα τέτοιο. Μέχρι εκεί πέρα. Ναι, μέχρι εκεί. 100 μέτρα. 100 μέτρα, ναι, 100 μέτρα σίγουρα. Αλλά το υλικό υπάρχει εδώ δίπλα στην πέτρα. Άμα το υλικό δεν φέρει από το ποτάμι, μαζί το υλικό είναι. Η κλιματική υπηρεσία. Ένα αυτό. Και δεύτερο είναι το εξή. Μόνο μέσα σαν έτοιμα. Σώνεται. Είναι και λίγο. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Και πρέπει να φτιάξουμε και αυτό. Βάλει καστρίκι. Θα το πιάσουμε τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην άκρη. Βλέπει και το ζανάκι. Θα έρθει από εκεί να συνδέσει το κάτω το γεφύρι. Όλο αυτό το κομμάτι. Θα στείλω εγώ το μηχανικό, τον αρμόδιο που είναι για τα ποτάμια σε βρει. Τι λέω τώρα, πρέπει να πιάσουμε. Εάν πέσουν τα πλατάνια πάνω, θα το κρεμίσουν. Για μένα πρέπει να ξεριζωθεί από κάτω, να φτιαχτεί χτιστή από την αρχή. Όλα αυτά είναι ζόμπολα και λάθη. Αυτό είναι αυτό τώρα και τα βαθιά. Όχι, αυτό πάνω τι πέτρε είναι βαθιά. Πολλέ. Τώρα εδώ πέφτει. Κάθε χρόνο έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με το ποτάμι Καστρίτη που με τις πολλές βροχές ξεχυλάει
και αντιμετωπίζουμε αυτά τα έργα, αντιμετωπίζουμε αυτά τις πλημμύρες μέσα στα κτήματα. Έχετε κτήματα εδώ πέρα. Ναι, βεβαίως. Με δέντρα, σπέρνετε κάτι. Με δέντρα είναι. Και σπέρνουμε και καλαμποκιάρα. Και τώρα τι ακριβώς συνέβη, πλημμύρισε, ναι. Με την πρόσφατη νεροποντή που είχαμε στις περιοχές του Λυκαίου, εδώ ανέβηκε το ρέμα της στάθμης, ναι, του νερού και δημιουργήθηκαν αυτά που βλέπετε και εσείς. Ήρθε ο αντιπεριφερειάρχης, ήρθαν και από τον Δήμο. Ήρθε ο κύριος Γιαννακούρας, ναι, που είδε επί τόπου το θέμα και πιστεύω να βρεθεί λύση και συντόμως. Εκείνο που θέλω είναι να βρεθεί μια λύση, να μην χάσουμε το γεφύρι του δρόμου τουλάχιστον, γιατί είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Πάντως είδαμε πολλά νερά, πραγματικά. Εντάξει, η κατάσταση φέτος ήταν διαφορετική. Ναι. Είχαμε κατά τόπους πολλά νερά και πιστεύω να μην ξαναέχουμε. Απαιτούνται πολλά έργα, θεωρείτε, ή είναι οι παρεμβάσεις? Πιστεύω ότι αυτά, ναι, τα έργα δεν θα στοιχίσουν και πολλά χρήματα, ναι, γιατί το υλικό, η πρώτη ύλη είναι μέσα στο ποτάμι, ναι, και νομίζω δεν θα στοιχίσουν πολλά λεφτά. Θέμα είναι να γίνει προοπτική να γίνει. Έχουμε κάθε χρόνο πρόβλημα. Εγώ πληρώνω πολλά λεφτά μηχάνημα για να μου κάνει την κήτη του ποτάμου, λίγο να μην πέφτει πάνω στο κτήμα. Αλλά τώρα είναι καταστροφή. Τι καλλιεργείτε εδώ? Καρυδιές. Έχει δέντρα δηλαδή, ναι. Ναι. Είστε πολλοί ιδιοκτήτες? Εδώ είμαστε 5-6. Φέτος ήταν μεγαλύτερη η κακοκαιρία. Ναι, βέβαια. Βέβαια, μεγάλη καταστροφή. Πιστεύετε ότι θα γίνουν άμεσα έργα? Τι σας είπε ο κύριος Γιαννακούρας? Ότι θα το βάλει στο, ναι, πρόγραμμα. Είχε ληφθεί μέρημνα τα προηγούμενα χρόνια? Επί χρόνια. Ναι. Από 4 χρόνια και εγώ συνέχεια κάνω χαρτί στο Δημαρχείο. Ναι, θα έρθει καλοκαίρι και θα το κάνουμε. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια. Μάλιστα, είδαμε πολλά νερά, είδαμε τα χωράφια πολύ. Έχουν μουλιάσει κυριολεκτικά, ναι. Τώρα, εάν γίνει άλλη μία τέτοια καταστροφή, τέλος, τελειώσαμε. Τα πήρε όλα μέσα στη μέση το ποτάμι. Εδώ βρισκόμαστε στο ποταμό Καστρίτη που οδηγεί τα νερά προς το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης από το Λύκειο Όρος. Εδώ έχει δημιουργήσει πρόβλημα τώρα η ορμή του νερού. Έχει κοπεί ο δρόμος, όπως βλέπετε εδώ από τα πλάνα. Και επίσης και αρκετές καλλιέργειες έχουν πάθει ζημιά. Η περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα θα μεριμνήσει. Αύριο θα είναι εδώ ο μηχανικός, ο υπεύθυνος για τα ποτάμια. Και θα λύσουμε σύντομα το πρόβλημα αυτό. Χρειάζονται πολλές εργασίες? Από ό,τι είδα, όχι πάρα πολλές, ούτε μεγάλο κόστος είναι. Απλώς πρέπει να γίνουν άμεσα όμως, γιατί έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και αν υπάρξει, ναι, φώσει από κάτω, και αν περάσει κάποιο βαρύ όχημα, μπορεί να έχουμε και ατύχημα. Και αν υπάρξει και άλλη κακοκαιρία, θα γίνουν χειρότερα, ναι.